Στην περιοχή Ιάννα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μέλη του Συλλόγου Καπαδοκών πραγματοποίησαν την περιφορά του επιταφείου και παρακολούθησαν την κορύφωση του θείου δράματος. Στην περιοχή Ιάννα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, δεκάδες πιστοί και μέλη του Συλλόγου Καπαδοκών βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου και παρακολούθησαν την κορύφωση του θείου δράματος. Διδάξον με τα δικαιώματα σου. Οι Καπαδόκες με την περιφορά του επιταφείου βίωσαν τα πάθη και την Ανάσταση του Ιησού. Όλη την Μεγάλη Εβδομάδα συμμετείχαν ενεργά με συμπόρευση, με συσταύρωση και με συνανάσταση. Ο Χριστός με τη θέλησή Του έπαθε και ανέστη για να σωθούμε όλοι εμείς. Η Μεγάλη Παρασκευή φέρνει τους πιστούς ενώπιον των παθών του Κυρίου. Ο Χριστός υποφέρει, σταυρώνεται και πεθαίνει για να μας οδηγήσει στην σωτηρία, την απαλλαγή από την φθορά και την αμαρτία που διαποτίζει την ύπαρξή μας και να μας δώσει τη ζωή. Η συγγνώμη του Σταυρού και η ανάβληση της ζωής μέσα από το πάθος μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε ότι η αληθινή ελευθερία δεν νοείται χωρίς θυσία. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε και όλοι έχουμε τον πόθο της Αναστάσεως που στο Μεγάλο Σάββατο θα τον ζήσουν όλοι οι χριστιανοί. Έτσι και οι Καπαδόκες της Αλεξανδρούπολης για φέτος, για ακόμα μια χρονιά, μαζευτήκανε στο χωριό Ιάννα, γενίκε το χωριό τους, το οποίο εγκατασταθήκανε από το 1900 μετά την ανταλλαγή του 24, και έτσι προσπαθούμε πάλι να δείξουμε μέσα σε δύο μέρες, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, κάποια έθιμα και κάποιες παραδόσεις που έχουμε. Ένα από τα έθιμα είναι τα που βρήκαμε από τους μεγαλύτερους μας, είναι ότι κάθε Μεγάλη Πέμπτη οι γυναίκες, κάθε οικογένεια βασικά, φέρνουν σε ένα μπόγο μέσα το τσουρέκι και 6 αυγά. Είναι έθιμο το οποίο το φέρανε οι προγονείς μας στην Καπαδοκία και το διατηρούν μέχρι τώρα. Αυτά τα αυγά θα εκκλησιαστούν τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή, και το Μεγάλο Σάββατο θα τα δώσει ο ιερέας που θα λειτουργήσει στους πιστούς που θα φύγουν και το βράδυ. Αυτές τις μέρες που είναι γεμάτες από αγάπη και συγκίνηση, νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να ευχηθεί κανείς είναι να έχουν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο υγεία, να νιώσουν πραγματικά τις στιγμές αυτών των ημερών και να νιώσουν πολύ δυνατότεροι από πριν. Να είμαστε καλά, με υγεία σε όλους και του χρόνου. Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Όπως βλέπετε, κρατάμε και προσπαθούμε να αναθερμάνουμε παλιά έθιμα στον οικισμό εδώ της Ιάννας. Κάποιοι ζουν με τις αναμνήσεις, κάποιοι μαθαίνουν πώς ζούσαν οι υπόγονοί τους. Προσπαθούμε να αναθερμάνουμε ξανά αυτό τον οικισμό. Είναι ένα σημείο που ξεκίνησε ο λαός της Καπαδοκίας, από εδώ ξεκίνησε και μετά το 1945 κατέβηκε στην πόλη. Όνειρό μας είναι να δούμε αυτή την εκκλησία να δουλεύει, να λειτουργεί, να προσφέρει όλο το χρόνο και όχι μόνο αυτές τις Άγιες Μέρες. Χρόνια πολλά και πάλι.